Μόλι ένα στου πέντε καταναλωτέ. Το 20% δηλαδή, της εκατό δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει αγορέ την περίοδο τη Black Friday, σύμφωνα με την 7η μελέτη καταγραφή των καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο του ΣΕΛΠΕ. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στι ηλικίε από 18 έω 44 ετών και ειδικά στο ηλικιακό γκρουπ 25-35, όπου φτάνει το 32%, δηλαδή ένα στου τρει αγοραστέ αυτή τη ηλικιακή ομάδα σκοπεύει να κάνει αγορέ για την Black Friday. Αντίθετα, τα ποσοστά στις ηλικίε άνω των 45 ετών είναι κάτω του 18%. Προσφορέ, ναι, ξέρω τι θα πάρω, αλλά κοιτάω πότε έχει προσφορά για να το πάρω. Όλε τι προσφορέ, πάμε και παίρνουμε. Αξίζει να σημειωθεί πω είναι πιθανό να αγοράσει κάποιο προϊόν την περίοδο τη Black Friday ένα καταναλωτή που κάνει συστηματικά ηλεκτρονικέ αγορέ, συγκριτικά με του υπολείπου που επιλέγουν το δίκτυο φυσικών καταστημάτων. Κάτι που δείχνει ότι οι online αγοραστέ είναι αρκετά πιο ενεργοί τη συγκεκριμένη περίοδο, με τα ποσοστά να είναι 28% για όλου όσοι είναι online αγοραστέ και 14% για όσου δεν είναι. Όπω και να έχει, ωστόσο, για τι μικρέ επιχειρήσει. Σε αντίθεση με τι αλυσίδε, πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο αφού τα έξοδά του είναι ιδιαίτερα αυξημένα και δεν μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλε εκτόσει. Ε, τα πράγματα που αγοράζουμε έχουν ανέβει πολύ περισσότερο από ό,τι πέρυσι και προσπαθούμε να απορροφούμε εμεί οι ίδιοι όπου μπορούμε τι μικρότερε τιμέ που αυτό σημαίνει μικρότερο κέρδος στην τσέπη μα. Όταν λοιπόν ένα ρεύμα ή μια εφορία έρχεται πολύ μεγαλύτερη, όλα αυτά είναι ανέφικτα στο τέλο. Δηλαδή προσπαθούμε απλά να διατηρήσουμε τι επιχειρήσει μα τελικά. Είναι η είναι τα έξοδα. Σίγουρα είναι πολλά πολλά τα έξοδα μα για του μικρού. Ακριβένουν τα πάντα. Μέσα στο πλαίσιο της ακρίβειας είναι τα πάντα όλα πιο ακριβά. Το ρεύμα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να έρθει, όχι μόνο σε μια επιχείρηση και σε ένα νοικοκυριό. Ε, τα ρούχα ανεβαίνουν, όλα ανεβαίνουν, τη μισή μένουν οι ίδιοι. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε λίγο, γι' αυτό και εγώ πάω με χαμηλότερο κέρδο και ποσοστά, έτσι ώστε να είμαι κοντά στον καταναλωτή να μπορέσει να τα επεξέλθει, γιατί πρέπει να αντιθεί, δεν γίνεται, ή πρέπει να φάει. Πρέπει να ρίξουμε όλες το κέρδο μα, έτσι ώστε να δουλεύει λίγο.